με το συζητούμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, η κυβέρνηση προβάλλει την ανάγκη επιτάχυνσης της ποινικής διαδικασίας, αντιμετώπισης καθυστερήσεων και δυσλειτουργιών στις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου. Και παράλληλα εισάγει νέες και τροποποιεί παλαιότερες ρυθμίσεις που αφορούν την αντιεγκληματική πολιτική και τα σώματα ασφαλείας. Και σε αυτό το νομοσχέδιο δεν έλειψε η στήρα αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στον ΣΥΡΙΖΑ, στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, τα οποία διαγωνίζονται για τις επιμέρους διατάξεις του νομοσχεδίου, αγνοώντας συνειδητά βέβαια την πραγματική του στόχευση. Και ο τελικός στόχος αυτού του νομοσχεδίου είναι ο εξυγχρονισμός, όπως λέγεται, και η αναβάθμιση και κλιμάκωση της κατασταλτικής λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού, η προσαρμογή του σε συνθήκες έντασης της αντιλαϊκής επίθεσης, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, των μισθών πείνας, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, τη μετατροπή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε ανώνυμες εταιρείες, που προκαλεί όλο και μεγαλύτερη λαϊκή οργή και αγανάκτηση, μικρότερες και μεγαλύτερες εστίες αντίστασης στην πολιτική που ρημάζει την εργατική λαϊκή οικογένεια, τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας. Η οργή λοιπόν του λαού και της νεολαίας είναι που ενοχλεί όχι μόνο την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα, την κυρίαρχη τάξη, την αστική τάξη και το κράτος της, την ανεμπόδιστη καπιταλιστική ανάπτυξη. Εξού και η πρεμούρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου και να περάσει διαπερός και σιδήρου το ιδεολόγημα νόμος και τάξη. Το άρθρο 28 του παρόντος νομοσχεδίου για τα καθήκοντα ειδικών φρουρών ομάδων πανεπιστημιακής αστυνομίας αυτό τον στόχο υπηρετεί. Πρόκειται για μία απαράδεκτη, επικίνδυνη διάταξη και κατά την άποψη του ΚΚΕ πρέπει να αποσυρθεί, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση έντασης της καταστολής. Και η βία, η καταστολή στα πανεπιστήμια που ζούμε, τα γεγονότα στο Απιθύτα, είναι μόνο ένα δείγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Ας φανταστούμε λίγο τι θα επακολουθήσει στα πανεπιστήμια με τους 400 νέους ειδικούς φρουρούς που θα ρηχτούν πλέον ένοπλοι στην καταστολή. Και η κυβέρνηση με το γελίο σύνθημα «Βαριοπούλα ή βιβλιοθήκη» και αξιοποιώντας και τις όποιες προβοκατόρικες ενέργειες, προσπαθεί απεγνωσμένα να δικαιολογήσει την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Με βρώμικα, με επικίνδυνα μέσα, επιχειρεί να προωθήσει και να επιβάλλει τις αντιδραστικές αλλαγές με το νόμο πλαίσιο. Τρέχει μάλιστα θορυβημένη από την πανολεθρία της ΔΑΠ στις πρόσφατες φοιτητικές εκλογές και τη μεγάλη νίκη της πασπουδαστικής να διευρύνει το ρόλο της πανεπιστημιακής αστυνομίας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις διαθέσεις των φοιτητών στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς. Με τη συγκεκριμένη διάταξη διευρύνονται τα καθήκοντα του προσωπικού της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Θα είναι τα ίδια καθήκοντα που έχουν όλοι οι ειδικοί φρουροί αστυνομικοί, δηλαδή γενικευμένα καθήκοντα καταστολής, με κατοχή του αντίστοιχου εξοπλισμού, δηλαδή των πυροβόλων όπλων. Η διατύπωση της διάταξης είναι παντός καιρού, δηλαδή η ένστολη πανεπιστημιακής αστυνομίας, ένοπλη πλέον, να μπορούν να διατίθεται στην καταστολή εντός και εκτός των πανεπιστημίων ή γύρω από αυτά σε γενικά καθήκοντα, ενώ παράλληλα να νομιμοποιούν τη γενικευμένη ένοπλη παρουσία τους. Αυτό το ιδεολόγημα νόμος και τάξη, όπως και η μετατροπή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε πανεπιστήμιο ανώνυμη εταιρεία, εμείς σας το επιστρέφουμε και θα σας το επιστρέψει και η ίδια η νεολαία ως απαράδεκτα και αντιδραστικά. Επανέρχομαι στο πρώτο μέρος του νομοσχεδίου, στα άρθρα 1 έως 14, για την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων και αποδέσμευση της ελληνικής αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης. Με τις
προτινόμενες ρυθμίσεις, με τις προτινόμενες ρυθμίσεις, επιδιώκεται να αντικατασταθεί πλήρως η διαζώσης επίδοση εγγράφων, μια διαδικασία από την οποία εξαρτώνται μια σειρά κρίσιμες προθεσμίες και διαδικασίες για το μάρτυρα ή και το κατηγορούμενο με την ηλεκτρονική επίδοση. Η επίδοση ενός εγγράφου σε φυσική έγχαρτη μορφή από δικαστικό επιμελητή, όταν γίνεται στα χέρια του ενδιαφερόμενου, αναδεικνύει τη σοβαρότητα της διαδικαστικής πράξης, σε αντίθεση με το email σε ηλεκτρονική διεύθυνση, που μπορεί πολύ πιο εύκολα να χαθεί, να σβηστεί, να φτάσει σε άλλο παραλήπτη με κίνδυνο έκθεσης ιδιαίτερα ευαίσθητων δεδομένων των καλούμενων πολιτών, να μην ληφθεί υπόψη είτε από λάθος, είτε να περάσει στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος, είτε για λόγους που αφορούν το έγγραφο, ένα ηλεκτρονικά ελαττωματικό έγγραφο, είτε για λόγους που αφορούν το εγκαταστημένο στον υπολογιστή ή το κινητό του πρόγραμμα, δεν μπορεί να ανοίξει το έγγραφο. Επίσης, μπορεί το ίδιο το email να αποτελέσει αντικείμενο κυβερνοεπίθεσης ή να έχει περιέλθει σε αχρηστία από τον κάτοχό του, να χρησιμοποιείται σπάνια ή οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πράγμα βέβαια που δεν ισχύει όταν ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει διαζώσεις στο έγγραφο που τον αφορά. Επομένως, με την ηλεκτρονική επίδοση δεν κατοχυρώνονται καλύτερα δικαιώματα των διαδίκων, ιδίως των κατηγορουμένων, αλλά αντίθετα ελοχεύει ο κίνδυνος αποδυνάμωσης αυτών. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και συνολικά του κράτους με την ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων μπορεί να προβάλλεται ως πανάκια για την επιτάχυση της ποινικής διαδικασίας, αλλά επί της ουσίας επιτυγχάνει ένα τριπλό στόχο. Πρώτον, να απαλλάξει τον κρατικό μηχανισμό από την υποχρέωση της υλοποίησης όλων των απαραίτητων μέτρων για την ουσιαστική επιτάχυνση και την απρόσκοπτη πρόσβαση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη. Κριτήριο δεν είναι η αναβάθμιση της δικαιοσύνης υπέρ των εργαζομένων και απλών ανθρώπων, μαρτύρων, κατηγορουμένων, αλλά η αναβάθμιση της ως μέρους του σύγχρονου αστικού επιτελικού κράτους που υπηρετεί τους αντιδραστικούς τους σκοπούς ακόμα πιο ευέλικτα, γρήγορα και εις δυνατόν με μείωση δαπανών. Θύμα αυτού του ψηφιακού επιτελικού κράτους είναι και ο κλάδος των δικαστών επιμελητών, για την προστασία των οποίων δεν υπάρχει καμία σχετική νομοθετική πρόβλεψη. Τα προβλήματα άλλωστε αυτά έχουν επισημανθεί πολλές φορές, τα έχουν επισημάνει πάρα πολλές φορές οι συνδικαλιστικές ενώσεις τόσο των δικαστών και εισαγγελέων όσο και των δικαστικών υπαλλήλων. Θυμίζουμε την απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας με αφορμή την απεργία στις 6 Τετάρτου του 2022, που ζητούσαν μεταξύ άλλων άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού γραμματέων όλων των κατηγοριών και κλάδων, εξειδικευμένου προσωπικού για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων και την καταγραφή των πρακτικών σε όλα τα δικαστήρια, εξυγχρονισμό των υλικοτεχνικών υποδομών, κτηριακές εγκαταστάσεις, νέες τεχνολογίες, αύξηση, τουλάχιστον διπλασιασμό, των εξόδων κίνησης των επιμελητών για να μπορούν να ανταποκρίνονται χωρίς προσωπικό κόστος στις ανάγκες των καθηκόντων τους. Ένας δεύτερος στόχος είναι να ενταχθούν αυτές οι αλλαγές στο έτσι κι αλλιώς αντιδραστικό ποινικό οπλοστάσιο που τα τελευταία χρόνια, με τις αλλαγές στο ποινικό κώδικα και στον κώδικα ποινικής δικονομίας από τις κυβερνήσεις και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ πρωτύτερα, ενισχύεται όλο και περισσότερο απέναντι πρώτα και κύρια στον εχθρό λαό. Και τρίτον, να διευκολυνθεί το κεφάλαιο και η εξουσία του για να επιτελεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το κράτος το ρόλο του στην αποφασιστική εξυπηρέτηση των υποθέσεων των μονοπωλιακών ομίλων, όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τα ειδικά ταχεία τμήματα για υποθέσεις μεγάλου οικονομικού ενδιαφέροντος, αλλά πάντα σε βάρος των υποθέσεων και των δικαιωμάτων του λαού. Εκτός όλων των άλλων, υπηρετείται η γενική προπαγανδιστική ομπρέλα που κάτω από το στόχο της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης η τεχνολογία αντιμετωπίζεται ως πανάκια προκειμένου να κρυφτούν κάτω από το χαλί χρόνια προβλήματα που οι διαδοχικές κυβερνήσεις αρνούνται να επιλύσουν. Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται κατά τη γνώμη μας νέοι επικίνδυνοι δρόμοι αναβάθμισης της καταστολής και μέσα από τις ρυθμίσεις που αφορούν στα σώματα ασφαλείας. Ήδη
στην αρχή της τοποθέτησής μου αναφέρθηκα στο άρθρο 28 σχετικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Στο άρθρο 20, αναφορικά με την προσθήκη ορισμού έννοιας «εμπριστικός μηχανισμός», πέραν της προχειρότητας στη διατύπωση της διάταξης, δεν ρυθμίζεται με ξεκάθαρους όρους την έννοια του εμπριστικού μηχανισμού και αφήνει ανοιχτή την ερμηνεία στους εφαρμοστές, δηλαδή στους μηχανισμούς καταστολής, που μπορούν κατά βούληση να κρίνουν αν κάποιο αντικείμενο είναι εμπριστικός μηχανισμός. Όπως είναι γνωστό, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της έντασης της καταστολής έχει κάνει σημαία την ένταξη των Μολότοφ στα όπλα και ουσιαστικά είχε νομοθετήσει πως κάθε αυτοσχέδια κατασκευή είναι όπλο ως εμπριστικός ή εκρηκτικός μηχανισμός. Με το παρόν άρθρο, επειδή τα πάντα για την κυβέρνηση υπηρετούν το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, έρχεται και αναδιατυπώνει τον ορισμό του εκρηκτικού μηχανισμού και εξαιρεί τα τυποποιημένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά και παράγουν φλόγα. Με το άρθρο 21 για τις προϋποθέσεις κατεξαίρεση οπλοφορίας αστυνομικών, με βάση την προτινόμενη διάταξη, ο αστυνομικός που δεν έχει αποδεδειγμένα ψυχικά προβλήματα, αλλά φέρεται ως δράστης ακόμα και ποινικών εγκλημάτων, για τα οποία δεν του έχει απαγγελθεί επίσημη κατηγορία και δεν έχει προφυλακιστεί, θα μπορεί να οπλοφορεί ενώ βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Για παράδειγμα, είναι σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Αν επικαλεστεί, κίνδυνο για την προσωπική του ασφάλεια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η προσωπική ασφάλεια του αστυνομικού μπαίνει πάνω από οποιονδήποτε αστικό νομικό κανόνα και αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερα προνομιακό καθεστώς σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πολίτη που σε περίπτωση κινδύνου ζητά την προστασία της αστυνομίας. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη όταν ακόμα και τα στατιστικά στοιχεία της αστυνομίας καταγράφουν περιπτώσεις χρήσης όπλου αστυνομικού στο οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον? Ο αρχηγός της αστυνομίας, όπως προβλέπει η διάταξη? Κατά την άποψή μας, ο αστυνομικός που βρίσκεται εκτός υπηρεσίας θα πρέπει να παραδίνει τόσο τον ατομικό υπηρεσιακό όσο και τον ιδιωτικό οπλισμό που έχει. Πρόκειται λοιπόν για απαράδεκτη διάταξη και ζητάμε επίσης αυτή να αποσυρθεί. Σχετικά με τις ρυθμίσεις της αντικλιματικής πολιτικής στα άρθρα 29 έως 33. Οι διατάξεις του άρθρου 29 επιτρέπουν γενικά τη μεταγωγή κρατουμένων σε αγροτικές φυλακές και στην κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών. Έροντας μάλλον τις προϋποθέσεις σχετικά με το χρόνο έκτησης με βάση το ύψος της ποινής που ισχύουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτό όμως στην πράξη, αυτό που γίνεται με αυτή τη διάταξη, στην πράξη σημαίνει ότι θα ενταθεί ο συνωστισμός. Θα πολλαπλασιαστούν οι συνθήκες ασφυξίας και υπερπληθυσμού, αφού δεν προβλέπονται αντίστοιχα αναβάθμιση των υποδομών, πρόσληψη του προσωπικού και όλα όσα χρειάζονται να γίνουν. Δεν αναιρεί το διαπιστωμένο γεγονός ότι το σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα, παρά τα μεγάλα λόγια των κυβερνήσεων που πέρασαν, υποφέρει βαθιά. Οι φυλακές όχι μόνο παραμένουν αποθήκες ψυχών, αλλά είδαμε όλοι ότι σε συνθήκες πανδημίας αυτές τα σωφρονιστικά καταστήματα μετατράπηκαν σε υγειονομικές βόμβες λόγω του έντονου συγχρονισμού και της απουσίας βασικών μέτρων προστασίας της υγείας των κρατουμένων και των εργαζομένων σε αυτές. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν προχωρά σε μια σειρά αναγκαίων μέτρων, όπως η πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των υποδομών, η λήψη ολοκληρωμένων μέτρων και την ουσιαστική επανένταξη των φυλακισθέντων. Αντίθετα, με τις πολιτικές ανακύκλωσης του προβλήματος επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα η Νέα Δημοκρατία το προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, με επαναφορά των φυλακών υψής της ασφαλείας, τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής, όπως και του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης, για τα οποία αναφέρεται στο άρθρο 30 του πρώτου νομοσχεδίου, καθώς επίσης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, των Καταστημάτων Κράτησης, των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων,
του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρένων Βόλου, των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρρωγής, που στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Δηλαδή, μεταφέρονται στον κατασταλτικό μηχανισμό μια σειρά υπηρεσίες που δεν αφορούν την καταστολή του εγκλήματος, αλλά την απονομή δικαιοσύνης, την διαπαιδαγώγηση και τελικά την επανένταξη των καταδικαστέντων. Κατά την άποψη του ΚΚΕ, το σοφρονιστικό σύστημα απαιτεί μια εντελώς, μα εντελώς διαφορετική πολιτική. Απαιτεί χάραξη μιας συνολικής αντιεγκληματικής πολιτικής που θα περιλαμβάνει την αποτελεσματική πρόληψη, τον σωστό σοφρονισμό, την αύξηση του προσωπικού, την κοινωνική επανένταξη των παραβατών, καθώς και την εξασφάλιση σύγχρονων και αξιοπρεπών συνθήκων κράτησης. Και τέλος, να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, αντί, όπως είπαμε, για ουσιαστικά μέτρα, μέτρα αντιεγκληματικής πολιτικής, η κυβέρνηση ενισχύει τις υπερεξουσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τα άρθρα 32 και 33, ο οποίος θα έχει τον τελευταίο λόγο τόσο για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις των υπαλλήλων των καταστημάτων κράτησης, όσο και τη δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος σε εξαιρετικές περιπτώσεις τους διευθυντές και άλλα πρόσωπα σε θέση ευθύνης στα καταστήματα κράτησης. Με αυτά, κύριε Πρόεδρε, το ΚΚΕ καταλήγει ότι καταψηφίζει το σχέδιο νόμου επί της αρχής. Ευχαριστώ.